Πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής ο Ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, πλήττοντας ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία και τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους. Το χτύπημα σημειώθηκε την παραμονή της συμπλήρωση των 124 χρόνων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Οδυσσού, όπως έγραψε ο Περιφερειάρχης της Οδυσσού, Όλε Κίπερ, μέσω Telegram. Την παραμονή της 6ης Νοεμβρίου, οι Ρώσοι συνεχάρηκαν το μνημείο μας με πύραυλο που έπεσε σε μικρή απόσταση, πρόσθεσε ο κ. Κίπερ. Το μουσείο, από τα παλαιότερα παλάτια της Οδυσσού, φιλοξενούσε πριν από τον πόλεμο 10.000 αντικείμενα τέχνη ανάμεσά του πίνακες ορισμένων από τους πιο γνωστούς Ρώσους και Ουκρανούς οικαστικούς του 19ου και του 20ου αιώνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Οδυσσού δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο διακρίνονται διαλυμένα παράθυρα και συντρίμια μέσα στο Εθνικό Μουσείο αλλά και πίνακες κρεμασμένοι στους τοίχους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι και διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Στο δρόμο δε, κοντά στο μουσείο, η επίθεση άφησε κρατήρα αρκετών μέτρων. Σύμφωνα με τις Δημοτικές Αρχές, ένας άνθρωπος τραυμα τραυματίστηκε και εκεί.